Τα δύσκολα αποτελέσματα. Καλύτερα θα ήταν να σου έλεγα καλησπέρα, συγχαρητήρια για τη χθεσινή νίκη και το 0-1 στον γκολ του Κούρου που δεν πήγε στο δοκάρι και θα μπαίνει στα δίκτυα. Εννοείται, θα ήταν πολύ καλύτερα. Εννοείται πως θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Χθες δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε τόσο πολύ. Και θεωρώ ότι χάσαμε και τον ένα βαθμό, αν και όταν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, το καλύτερο είναι να μην το χάσεις κιόλας. Ναι. Αλλά έγινε μια φάση στο τέλος και εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Εγώ προσωπικά εξέφρασα νωρίτερα τον εκνευρισμό μου από το να ακούω συναδέλφους που περιγράφουν τα παιχνίδια στα κανάλια Nova Sports. Είναι να το λέω εγώ ίδιος όταν περιγράφω τα εντός έδρας μας στο Καφτατζόγλιο, ότι ο Ηρακλής ήταν καλύτερος, ο Ηρακλής άξιζε να κερδίσει, ο Ηρακλής κέρδισε τις εντυπώσεις, ο Ηρακλής έδειξε ανώτερος του αντιπάλου. Και αν τα βάλουμε κάτω Λευτέρη, σε όλα αυτά τα παιχνίδια στα οποία είστε καλύτεροι, το πολύ που παίρνετε είναι μια ισοπαλία. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποια εξήγηση που εμείς απ' έξω δεν μπορούμε να βρούμε και μπορώ να στα θυμίσω και με την Κέρκυρα το 0-0 και με τη Λάρισα το 1-1 και με την ΑΕΚ το 2-2. Και με τον ΠΑΟΚ το 1-1 και με τον Πανιόνιο το 1-0 και χθες το 1-0. Δεν ξέρω τι εξήγηση μπορείς να μας δώσεις. Για αυτούς τους χαμένους βαθμούς, ενώ αξίζεται κάτι παραπάνω μέσα στο γήπεδο. Αυτό είναι σίγουρο. Φαίνεται, όλοι το λένε. Εμείς πρώτα απ' όλα, κάνοντας την αυτοκριτική μας, το βλέπουμε. Και το κακό είναι ότι βλέπουμε και μόνοι μας ότι συνήθως από ένα μοναδικό λάθος στο παιχνίδι το πληρώνουμε και δεχόμαστε κάποιο γκολ και είτε σοφαριζόμαστε είτε δεν παίρνουμε τη νίκη. Θεωρώ ότι στα παιχνίδια που ανέφερες ήμασταν καλύτεροι, δικαιούμασταν κάτι παραπάνω από στα πιο πολλά παιχνίδια που είχαμε την ισοπαλία. Θεωρώ ότι κρίνεται στις λεπτομέρειες. Κρίνονται όλα τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες και αυτές μέχρι στιγμής δεν είναι υπέρ μας. Γιατί δηλαδή όλες οι λεπτομέρειες να είναι με τον αντίπαλο? Δεν το ξέρω. Μακάρι να το ήξερα, να βρίσκαμε μια λύση να ήταν υπέρ μας. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι με τις εμφανίσεις που κάνουμε, με τη σωστή αντιμετώπιση που έχουμε σε όλα τα παιχνίδια, πιστεύω ότι σε αυτά τα παιχνίδια που απέμειναν θα τα καταφέρουμε. Πλέον δεν είναι πολλά, είναι 7. Ο Λεβαδιακός εξακολουθεί και είναι πάνω από τον Ηρακλή 2 πόντους, 2 βαθμούς. Η Βέρεια εξακολουθεί και είναι από κάτω. Την έχετε βάλει εδώ και καιρό από κάτω, αλλά δεν έχετε καταφέρει να βγάλετε την ομάδα από τη ζώνη. Έρχεται ένα διήμερο με Ηρακλής Παναθηναϊκός και Λεβαδιακός Αστέρας. Πάρα πολλές φορές λέμε ότι αυτή είναι η ευκαιρία, αυτή είναι η ευκαιρία, αυτή είναι η ευκαιρία. Να το ξαναπούμε ακόμα μια φορά, ότι το απόγευμα το βράδυ του Σαββάτου θα μπορέσει ο Ηρακλής επιτέλους να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία ώστε να ξεπεράσει το Λεβαδιακό. Εννοείται. Κάθε αγώνα είναι μια ευκαιρία ώστε να ανεβούμε υψηλότερα στη βαθμολογία. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε πετύχει. Αν και το θέλουμε πολύ, το κυνηγάμε πολύ σε όλα τα παιχνίδια. Να πω, δεν είμαστε τυχεροί, δεν είμαστε αποφασιστικοί στην τελική προσπάθεια, στα τελευταία λεπτά των αγώνων. Δεν έχουμε καθαρό μυαλό, δεν ξέρω τι απ' όλα. Είναι αυτό που λέμε, κολλάει το μυαλό, χάνεται η συγκέντρωση, γιατί είναι πάρα πολλά τα ατομικά σας λάθη σε παιχνίδια τα οποία σας αδικούν, γιατί 90 λεπτά τρέχετε, ματώνετε, υδρώνετε, παλεύετε. Γίνεται ένα τσαφ, γίνεται ένα ατομικό λάθος, άπειρα τα παραδείγματα, άμα τα πιάσουμε τώρα θα τα θυμηθείς και εσύ και εγώ και ο κόσμος. Είναι πολλά, ναι. Και εκεί, θα το ξαναπώ, αδικείτε τον εαυτό σας. Τι φταίει για αυτό το λεπτό, για αυτό το δευτερόλεπτο που γίνονται αυτά τα λάθη και σπαταλούν όλη την προσπάθεια που έχετε κάνει νωρίτερα? Δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πούμε ότι φταίει. Είναι λάθη της στιγμής. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Θεωρώ ότι όταν σε ένα λάθος και ο αντίπαλος το εκμεταλλεύεται, είναι και αυτός που θα πάρει τη νίκη, όπως έγινε χθες. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Ο Ηρακλής δυσκολεύεται να προηγηθεί. Αυτό ίσως κάτι λέει, το ότι συνήθως είστε πίσω στο σκορ και παλεύετε να το ανατρέψετε και φτάνετε μέχρι την ισοπαλία. Σίγουρα είναι κάτι που λέει. Αν και με την ΑΕΚ προηγήθηκε, αλλά δεν το κράτησε πάλι από ατομικό λάθος που έγινε στο τέλος. Ακριβώς. Το καλό είναι ότι έχουμε αρκετές ευκαιρίες να σκοράρουμε.
Και αυτό και ότι παλεύουμε και όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Και σε παιχνίδια που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν τα παρατήσαμε και τα παλέψαμε ώστε να ισοφαρίσουμε και να προηγηθούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό, πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι άπαντες πλέον αναγνωρίζουν και το είδανε και στα μεγάλα παιχνίδια στα ντέρμπι, αλλά το είδαμε και χθες και με τον Πανιόνιο, ακόμα που παίζατε και με 10 ποδοσφαιριστές, ότι ο Ηρακλής είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει στο αγωνιστικό κομμάτι. Άσχετα αν στο εξωαγωνιστικό κομμάτι το ξέρεις πάρα πολύ καλά, πολύ καλύτερα από μένα, ότι αιμορραγεί η Λευτέρη και έχει τεράστια προβλήματα και ανοιχτά ζητήματα που προφανώς αφορούν και εσένα ως ποδοσφαιριστή, αφορούν και πάρα πολλά παιδιά, είτε είναι νυν είτε είναι πρώην παίχτες. Αυτό το πολύ σκληρός για να πεθάνει που βγάζεται μέσα στο γήπεδο, το αντλείτε από τον κόσμο, το αντλείτε μεταξύ σας στα αποδυτήρια, σας το μεταφέρει ο προπονητής, τι είναι αυτό που σας κρατάει και όρθιους αλλά και πεισμωμένους, ανεξαρτήτως το αν στο τέλος μπορεί να παίρνετε και μηδέν, όπως εχθές. Ναι. Αλλά τουλάχιστον αυτό που βγάζετε μέσα με όλα αυτά που υπάρχουν, που τα συζητάμε μήνες τώρα, δείχνει κάτι και ο κόσμος το αναγνωρίζει πολλές φορές αυτό. Αυτό το κάτι έχει εξήγηση που βγάζετε στο γήπεδο. Όπως είπες και εσύ, και ο κόσμος που μας δίνει δύναμη και η φανέλα του Ηρακλή, η ιστορία της ομάδας, που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι λιγότερο από το να τα δίνουμε όλα σε κάθε αγώνα. Ανεξάρτητα από τα πόσα ανοιχτά θέματα έχει η ομάδα, όπως είπες, όλα αυτά πιστεύω πως επηρεάζουν μέχρι ένα σημείο όλους τους ποδοσφαιριστές όταν ακούνε κάθε μέρα για τα προβλήματα, για τον κίνδυνο αφαίρεσης βαθμών, βαθμούς που έχουμε κερδίσει μέσα στο γήπεδο να μας παίρνουν εκτός γήπεδου, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Τόσο θεωρώ ότι αυτά μόλις ξεκινάει το παιχνίδι και μόλις ξεκινάει η προπόνηση, όλα ολονών των παιδιών βγαίνουν από το μυαλό και αποκλειστικό στόχος μας είναι πώς να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, ασχέτως τα όσα προβλήματα υπάρχουν. Είμαστε συγκεντρωμένοι και επικεντρωμένοι στο στόχο μας, να σωθεί η ομάδα. Mm-hmm. Το οικονομικό κομμάτι, άνθρωποι είμαστε όλοι, βγάζω έξω το ποδόσφαιρο, οποιοδήποτε αν πηγαίνει στη δουλειά του και περνούν 2, 3, 4, 5 μήνες, κάποια στιγμή και θα εκνευρίζεται και θα διαμαρτύρεται και θα παραπονιέται, δεν θα μπορεί να εργάζεται απλήρωτος. Αυτό το απλήρωτος που έχει μπει για τα καλά στο πετσί σας, ειδικά εσύ που είσαι και από ο πιο παλιός, έτσι, μαζί με τον Χουάν, αν δεν κάνω λάθος. Πώς ξεπερνιέται το να είναι συνέχεια στην καθημερινότητά σου? Δηλαδή, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες, συγγνώμη, ότι στα 90 λεπτά μπαίνουμε μέσα και προσπαθούμε να δαγκώσουμε σε εισαγωγικά, αλλά η εβδομάδα... Επηρεάζει, σίγουρα επηρεάζει και περισσότερο στο ψυχολογικό τομέα. Και ειδικά στην ομάδα που υπάρχουν αρκετά μικρά παιδιά, mm-hmm. Και αρκετές φορές έχουν προβλήματα και στην καθημερινότητά τους, από το ενίκιο, από το πιο απλό πράγμα. Ωστόσο, όπως προείπα, μοναδικός στόχος και μοναδική λύση, όπως το βλέπω εγώ και όπως έχω μιλήσει και με τα παιδιά, είναι να τα δίνουμε όλα σε κάθε παιχνίδι, να σωθεί η ομάδα και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει, να λυθούν τα προβλήματα. Mm-hmm. Είχα πριν 2-3 εβδομάδες, είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην ίδια εκπομπή τέτοια ώρα περίπου τον συμπαίκτη του, τον Αλέξανδρο τον Κούρο. Και μας είχε πει τότε ότι πέρασε περίπου ένας μήνας και επαφή με τη διοίκηση δεν έχει υπάρξει. Από εκείνη τη συνέντευξη που μας έδωσε πέρασαν άλλες 3 εβδομάδες. Εξακολουθεί και ισχύει αυτό? Το ότι δεν έχετε την επαφή που ίσως θα θέλατε και οι ίδιοι από κάποιον άνθρωπο που θα μπει με στα αποδυτήρια και να πει, δεν είναι μόνο το οικονομικό να πει ελάτε να σας πληρώσω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Νομίζω έχετε ανάγκη και εσείς οι ίδιοι να ακούσετε από κάποιον, παλικάρια είμαστε εδώ, ό,τι χρειαστείτε. Δεν μιλάω για τον προπονητή, δεν μιλάω για τον γιατρό, δεν μιλάω για τον φροντιστή, μιλάω για κάποιον από πάνω. Όταν λέω από πάνω, καταλαβαίνεις, μιλάω για τη διοίκηση. Υπάρχει τέτοια επαφή ή συνεχίζεται αυτό που μας είχε πει ο συμπαίκτης σου πριν από 2-3 εβδομάδες, ότι... Όχι, μια τέτοια επαφή δεν υπάρχει, και σε τέτοιο βαθμό που θέλουμε και εμείς οι παίχτες και που χρειάζεται μια ομάδα για να λειτουργήσει σωστά και άψογα. Αλλά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, εντάξει, ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα, πώς έχουν τα διοικητικά προβλήματα. Ο πρόεδρος που δεν είναι στην Θεσσαλονίκη, λείπει.
Και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι άνθρωποι που ασχολούνται, που λείπουν και μία αυτοί. Είναι εδώ. Ναι. Ναι, τις περισσότερες μέρες λείπουν. Ωστόσο, να το πω, υπάρχει μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι το προπονητικό team και οι παίχτες. Πλέον δηλαδή το έχετε συνηθίσει. Δεν σας απασχολεί που σε αυτό το επίπεδο είστε μόνοι και είστε εσείς και ο coach και όλοι οι υπόλοιποι του team. Θεωρώ ότι όλοι το έχουν συνειδητοποιήσει και το έχουν, δεν το ζητάνε πλέον. Ναι. Είναι κάτι αυτονόητο πλέον. Μάλιστα. Άρα αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος τότε, ότι εσείς και ο κόσμος κάνετε την προσπάθεια. Από εδώ και πέρα, εμείς γιατί... έχουμε μείνει, ναι, ναι. Μετά αυτό και τα ο κόσμος, όπως είδαμε και χθες, είχαμε τη συμπαράστασή τους στην Αθήνα. Μας χαροποίησε πάρα πολύ και στο τέλος στεναχωρηθήκαμε και ακόμη περισσότερο που δεν δώσαμε τη χαρά και σε όλο τον κόσμο του Ηρακλή και σε αυτούς που ήρθαν στο γήπεδο. Στα πρόσφατα ντέρμπι, Λευτέρη, είτε με την ΑΕΚ είτε με τον ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής έδειξε ότι ξέρει πώς να τα αντιμετωπίζει. Κάτι τέτοιο να περιμένουμε να μας δείξετε και με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο. Γιατί έχετε αποδείξει ότι σε αυτά τα παιχνίδια που είναι θεωρητικά πολύ πιο δύσκολα από το Ατρόμητος Ηρακλής ή από το Πλατανιάς Ηρακλής ή να μην πω, ξέρω, ή το Ηρακλής Λεβαδιακός, για παράδειγμα, ότι είναι αυτό που λέμε, τα έχετε αυτά τα μάτς. Θεωρώ πως ναι, δείχνουμε το πρόσωπο που πρέπει σε αυτά τα παιχνίδια και ιδιαίτερα μέσα στο Καφτατζόγλιο. Είμαστε πολύ μαχητικοί, πολύ αποφασιστικοί. Όλα τα παιδιά παίζουν με πάθος, δίνουν τα πάντα μέσα στον αγώνα και πιστεύω πως θα γίνει κάτι ανάλογο και το Σάββατο με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Για σένα, έτσι, κάτι προσωπικό όσον αφορά τη θέση με το Δόνι πλέον, έχετε δέσει εκεί το δίδυμο Δεχαλάη? Αρκετά, έχουμε δέσει αρκετά με τον Χρήστο και αυτό στην αρχή δεν είχε τα ανάλογα παιχνίδια από την προηγούμενη του ομάδα, ωστόσο τώρα παιχνίδι με το παιχνίδι είναι όλο και καλύτερος. Εντάξει, έχουμε δέσει το κέντρο και πιστεύω πως στα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Ωραία. Το ωραία πηγαίνει στο ότι θέλουμε να είναι ωραία το βράδυ του Σαββάτου. Με μια νίκη μακάρι. Που νομίζω ότι τη χρωστάτε πάνω απ' όλα στους εαυτούς σας, γιατί τους αδικείτε με το να είστε καλύτερα από τον αντίπαλο και να μην παίρνετε αυτό που θέλετε. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη μου. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Μακάρι το Σάββατο να είναι. Οι πράξεις μετράνε. Οι πράξεις μετράνε. Έτσι, να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.